βάλατε, δεν βάλατε μυλόξιδο αυτή τη φορά. Σλίδι κανονικό. Κανονικό. Λοιπόν, εδώ έχουμε βάλει το σκόρδο μας, το κρεμμύδι μας. Έχουμε βάλει τη φρυγανιά μας. Έχουμε βάλει το μαϊντανό μας. Έχουμε βάλει ένα αυγό. Έχουμε βάλει αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάριδο και μπαχάρι τριμμένο. Λίγο, μία πρέζα. Ανοίγουμε, κόβουμε ένα φύλλο, κόψουμε ένα φύλλο τόσο. Εδώ. Ένα φύλλο πόσο? Ένα χαρτί. Τόσο. Τόσο. Έλεος. Τι θες, Κωνσταντινά, έλεος? Λοιπόν, ζυμώνουμε πιο καλύτερα τον κυμά μας και τον βάζουμε στο ψυγείο μας περίπου για μία-μία μισή ώρα. Για να ενωθούν όλα τα αρώματα από τα μπαχαρικά, από το κρεμμύδι, από τη σκελίδα του σκόρδου, μία σκελίδα. Και το κόψες, άλλο ένα κόψουμε. Α, τώρα. Κι άλλο. Λοιπόν. Και. Κουράστηκε, θέλει. Ναι. Αφού λοιπόν αυτό βράσει 4 λεπτά. Να το βγάλουμε. Φωτιά. Κλείσε τη φωτιά. Πάτα εδώ, 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 εδώ. Αυτό. Και το μείον. Θα βγάλω μερικά λαχανικά, όχι όλα. Μερικά λαχανικά και θα τα αφήσω να κρυώσουν. Βγάζω λοιπόν μερικά λαχανικά, τα αφήνω να κρυώσουν καλά, γιατί θα τα βάλω μέσα στο ρολό μου και τα υπόλοιπα λαχανικά τα αφήνω όπως έχουν. Παίρνουμε τον κυμά μας. Έχει από κάτω δεύτερο, να ξέρεις, έτσι. Ναι, αυτό θέλω. Δύο χαρτιά για να μπορώ να το δέσω. Παίρνεις εσύ αυτό, παίρνω εδώ κοντά μου και το ανοίγω. Θα σας βοηθήσω. Φαντάζομαι θα τα ρίξουμε. Ναι, ένα λεπτάκι να τα ανοίξω καλά, καλά, καλά. Θα ανοίξετε ένα χοντρό φύλλο και θα βάλουμε μέσα τα λαχανικά μας. Παιδιά, είναι ωραίο αυτό. Είναι πολύ ωραία αυτή η σάλτσα και μπορούμε να... Θα βάλουμε κέφαλο κραφιέρα. Κανέλα είναι ωραία, δεν είναι μυρωδιά. Μόλις το φας. Είναι απίστευτο. Έχεις φάει κάτι από μένα που... Αισθανόσουν ότι δεν είναι ωραίο και είναι άσχημο. Άμα είναι κάτι που δεν αρέσει σε γεύση υλικό. Έχει τύχει. Θεμούλη μου. Άσε τα θεμούλη μου τώρα, έλα με καλοπιάνεις. Μπορούμε να βάλουμε οποιοδήποτε τυρί. Οποιοδήποτε τυρί. Και θα μου βάλεις. Συνήθως με τι είναι πιο ωραίο? Με ό,τι αρέσει σε όλους. Τα κίτρινα ή τα λευκά? Το κεφαλογραβιέρα είναι καλύτερα. Καλά, τώρα το βλέπω. Βάλε μου εδώ. Έτσι, εδώ, 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 εδώ. Και καμιά γκούντα ίσως. Έτσι, ή όχι. Έτσι, και γκούντα. Απλώς αυτό το τυρί λιώνει πιο δύσκολα και παραμένει μέσα στο ρολό. Η γκούντα μπορεί να λιώσει, θα ανοίξει αυτό στο πλάι και θα μην μου βάλει ζουμιά. Α, δεν θέλετε. Δεν θέλω ζουμιά. Α, θέλω γιατί... μόνο το υλικό. Μόνο το υλικό. Και τι κάνω? Το τυλίγουμε. Το τυλίγω, το κάνω έτσι, ρολό. Έτσι, έτσι, καλά. Βλέπετε, σηκώνω το χαρτί, ξανακάνω ένα γύρισμα. Και ξανά τραβάω το χαρτί. Γιατί κλείνω για να μου κλείσει. Για να σου κλείσει κλείνω καλά. Το ρολό έτσι τώρα. Ναι, για να μου κλείσει καλά. Το χαρτί δεν το βγάλουμε, θα ψηθεί με το χαρτί. Double. Κλείνω το ρολό μου, ναι, ναι, double όπως το λες. Και αφού το ψήσουμε μία ώρα και 15 λεπτά, βγάζουμε το χαρτί και παίρνει χρώμα. Αν και με το χαρτί παίρνει χρώμα, να το ξέρετε αυτό. Δηλαδή και με το χαρτί τυλιγμένο, το τραβάμε στην άκρη. Το ξαναδιπλώνουμε τώρα το ρολό μας, πολύ σφιχτά και εδώ σαν καραμέλα. Α, καραμελίνα. Αυτό. Και τι κάνουμε τώρα? Το υπόλοιπο δεν το κάνουμε. Τη σάλτσα μας, τη ρίχνεις εδώ. Α, ναι, γιατί? Δεν θα την κάνουμε να την πετάξουμε. Αλήθεια λες. Και με ένα ωραίο πουρέ δεν μπορείς να φανταστείς τη γεύση. Πουρεδάκι και με ρύζι θα πουρέ. Ήταν ωραίο. Με ρύζι, λοιπόν, βγάζω τις φλούδες του μανταρινιού. Τις μανταρίνες. Και αυτή λοιπόν τη σάλτσα. Μπορείτε να βάλετε ψαρονέφρι, κοτόπουλο και να κάνετε άλλο ένα πιάτο. Εδώ λοιπόν μέσα. Στριμωχτά το θέλω γιατί θα μαζέψει το ρολό στο ψήσιμο. Αυτός έτσι θα το βάλουμε στο φούρνο. Έτσι. Σκεπασμένο με αλουμινόχαρτο. Στους 180 βαθμούς. Στους 200 αρχή. 180 βαθμούς. Μία ώρα και ένα τέταρτο. Και... Είδατε πώς με προσέχει. Με το που ανοίγω το φούρνο ναι, τρέχει. Ναι, καλά. Ας μην ήθελα να φάω. Σου λέγα εγώ. Προσέξτε, έτσι, παιδιά, γιατί, προσέξτε γιατί ζεματάει, παιδιά. Αυτό είναι το ρολό μας. Πω, πω, παιδιά, τι ωραίο. Κάνετε έναν ωραίο πουρέ, ένα ρύζι, ακόμη και ζυμαρικά μπορείς. Έχουμε φτιάξει πουρεδάκι, παιδιά. Δημήτρη. Τι έχουμε, Γρηγόρη. Λοιπόν,
Για να μακαρόνια το μπορείτε να βράσετε ζυμαρικά και να τα ανακατέψετε με τη σάλτσα αυτή. Πόπο, magic. Θα το κόψουμε με μαχαιράκι. Θα το κόψουμε, λοιπόν. Θα το κόψουμε και θα σερβίρουμε. Αυτό είναι. Για να σε δω, Κωνσταντίνο, τώρα να σερβίρεις. Εάν βγάλει λάδια, γιατί ο κοιμάς μας έχει λάδια, θα τα βγάλετε με ένα κουταλάκι έτσι από πάνω και θα αφήσετε να είναι η σαλτσούλα σας έτσι, απλή, ωραία, για να χωρίς το κόψουμε. Πολλά, πολλά λάδια. Να το κόψουμε, να το κόψουμε. Θα το κόψεις εσύ, Ιωάννα μου. Να το κόψω εγώ, ροδελίτσες, να το σερβίρουμε. Πω, πω. Να το πιάσω λίγο με το χέρι. Μια χαρά το έκοψα. Θα δείτε και το τύρι, μια χαρά το έκοψα. Σε αντιφανηρό. Μια χαρά λέτε, έκοψα, αλλά και κάτι τίποτα το έκοψε. Το έκοψε. Μαθαίνει, αυτό έχει σημασία ότι είναι και πολύ εύκολα. Να το τώρα. Εντάξει, στη μαγειρική προσπαθώ. Αυτό έχει σημασία. Όλοι οι άνθρωποι προσπαθούμε για οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή. Μην μιλάς εσύ που πας και τρως έτοιμα μπέργκερ έξω. Ντροπή. Εντάξει, τώρα τι να κάνει, άντρας είναι αυτός. Έτσι, πες τα, Ιωάννα μου. Λοιπόν, τέλειο το ρολό. Ωραιότατη πρόταση. Για σήμερα το μεσημέρι, αύριο το μεσημέρι. Καλά, πάμε πάλι να τα βρούμε στην εφαρμογούλα μας. Εννοείται. Λοιπόν. Σε βρίσκουμε στο Μεσπηλαία ή όχι ακόμα? Το Μεσπηλαία δεν είναι ακόμη έτοιμο. Θα στο ανακοινώσουμε όταν θα είμαστε έτοιμοι. Ανακαίνιση, λοιπόν, περιμένουμε.